Είμαστε και εμείς στην αναμονή για τον Τζάμπολ. Η μπάλα είναι στα χέρια του διαιτητή, του Ηλία Κουνελέ, ο οποίος είναι φυσικά ο πρώτος διαιτητής της αναμέτρησης. Είμαστε έτοιμοι για τον Τζάμπολ, λοιπόν. Με τον Κρουμπάλη και τον Τιμποντό στη διεκδίκηση της πρώτης κατοχής. Αυτή θα πάει στον Κεραυνό με τον Σάιμον Μιχαήλ. Κατεβάζει την μπάλα για την ομάδα του, ο αρχηγός του Κεραυνού και της Εθνικής Κύπρου, Τόμας. Ένας από τους δύο καινούριους ξένους της ομάδας που ήρθαν πριν από λίγες εβδομάδες. Κρουμπάλη, έρχεται η βοήθεια. Βλέπουμε εδώ ότι η πρόθεση είναι να πηγαίνει η βοήθεια πάνω στο Κρουμπάλη. Κρουμπάλη παίρνει την πάσα από τον Σάιμον Μιχαήλ, βγάζει έξω όμως τον κλείνει καλά ο Τιμποντό. Οι μάχες είναι επικές κάτω από τον καλάθι από τους δύο ψηλούς. Το σούτ από μακριά, εύστοχος ο Τόμας για τρεις. Πρώτο τρίποντο στον αγώνα. Το playmaker της ομάδας δεν έχει μπορέσει να δώσει μια ηρεμία και να βάλει την μπάλα στα χέρια των παιχτών που πρέπει σε κάθε φάση. Γι' αυτό άλλωστε μετά την πίεση έχει οδηγηθεί σε τόσα πολλά λάθη η ομάδα του Αποέλ. Το πρώτο καλάθι για τον Αποέλ, να το εδώ τώρα με τον Έρβιν Κάρον, ο οποίος μάλιστα ήταν υποπίεση όταν σκοράρε ένα δύσκολο τελείωμα. Τίγκας βγαίνει από το screen, κάτω από την baseline. Ο Στυλιανού έρχεται να πάρει την μπάλα, κοντά του είναι ο Κόνιεβιτς, επιλέγει να στείλει την μπάλα στον Κρουμπάλη. Αυτός έξω στο Τόμας για τρεις. Η μπάλα καταλήγει μέσα με τρίποντο, με αναπήδηση στο Στεφάνι, στο ταμπλό και ξανά Στεφάνι μέσα. Κοιτάζει επιλογές, δίνει στο Στυλιανού, η έξτρα πάσα στον Μπέρντς από τη γωνία για τρεις, σκοράρει. Καλάθι τριών πόντων από τον Τιόντρε Μπέρντς. Ο κόουτς Γιαννάρας. Ο Μπέρντς παίρνει την μπάλα από τον Πασχαλή που δίνει το screen. Τόμας γρήγορα στον Πασχαλή, καλή αμυνά από τον Τιμποντό. Θα γίνει το φάουλ όμως τον Μίσουλα, σκοράρει. Μετράει το καλάθι και θα έχει και επιπλέον βολή ο Ουκρανός. Ο οποίος έκλεψε την μπάλα, Κεραυνός στο σχεδιασμό. Πρέπει να είναι και το πρώτο καλάθι του Αποέλ από λάθος του αντιπάλου. 18-28 με το 7-0 σερί του Αποέλ και ο Μιχάλης Κακιούζης τώρα ζητάει time out. Και η διαφορά πάει στους 10, 25-35. Κεραυνός που βρίσκει τουλάχιστον τις λύσεις από τη γραμμή και κρατάει τη διαφορά σε διψήφιο. Αλλά ο Αποέλ νιώθω ότι στο δεύτερο δεκάλεπτο είναι πολύ καλύτερος και επανέρχεται σιγά σιγά. Κόνιεβιτς, ωραίο το drive και το τελείωμα. Είναι αυτή η εκπληκτικότητα το ότι ο Κόνιεβιτς απλά χρειάζεται 2-3 φάσεις και θα μπει. Ήρθε να είναι τους 9 και είναι πρώτος χώρος της ομάδας. Κεραυνός άντεξε την καταιγίδα νομίζω. Ναι, είναι γεγονός. Και έχει βρει αρκετούς πόντους κυρίως από τον Τόμας σε αυτή τη δεύτερη περίοδο μετά που κόλλησε η ομάδα και από τις 5 βολές του Τίγκα. Κιλαράς, το σούτ μέσα από τη γωνία είναι αυτό που έλεγε ο Χόζου Γιανταράς. Το έχει το σούτ από μακριά ο αρχηγός του Αποέλ. Ο Μιχαήλ δίνει έξω στον Κρουπάλη. Κρουπάλη θα πάει στο drive και θα σκοράρει από κοντά. 3 δευτερόλεπτα για τον Αποέλ να βγάλει το σούτ. Η μπάλα στα χέρια του Γιανταρά από μακριά στο τέλος. Άστοχο το σούτ για 3 και έτσι στο τέλος του ημιχρόνου έχουμε τον Κεραυνό να προηγείται 43-32 του Αποέλ. Συν 11 λοιπόν το προβάδισμα του Κεραυνού στο ημίχρονο, ήταν συν 15 με το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, συν 18 το μεγαλύτερο προβάδισμα του Κεραυνού σήμερα. Η άμυνα του Αποέλ εκεί βγήκε εκτός ισορροπίας, από παίκτης του Αποέλ βρέθηκε κάτω στο παρκέ, στα σκριν που έγιναν και ο Κεραυνός ανεβάζει διαφορά στους 9, 53-62. Κιλαράς στο Τιμποντό, ξανά τρίποντο Τιμποντό, ξανά πετυχαίνει το καλάθι από τα 6-75. Κάτι περνάει έξω. Κάτι άξιο σημείο το από τον πάγκο του Αποέλ είχαν ετοιμάσει τον Γιάννη για αλλαγή και ο Γιάννης πήγε στον συνεργάτη του coach Σούποτης μετά από την καλή άμυνα του Παπαμιχαήλ και του είπε coach κρατήστε τον κι άλλο μέσα. Μάλιστα. Κιλαράς τον Χένρι στη weak side carb ελεύθερος για τρεις. Θα στοχίσει επιθετικό rebound όμως από τον Τιμποντό που θα δοκιμάσει και αυτός για τρεις και θα το βάλει και γυρίζει και στον πάγκο του Κεραυνού. Για δύο ήταν ή για τρεις. 66-71. Για δύο ήταν. Πήρε όμως επιθετικό rebound ο Χένρι. Ευκαιρία δεύτερη για τον Αποέλ. Χένρι στον Παπαμιχαήλ. Για τρεις μέσα. Καλάθι τριών πόντων από τον Πέτρο Παπαμιχαήλ που έμεινε στο παιχνίδι και έκανε τη διαφορά. Δεν ζητάει time out ο Μιχάλης Καγιουζής. 69-71. Η μικρότερη διαφορά από το 2-0 του εις αρχής του αγώνα. Μπέρντς. Κρουπάλι. Από μακριά ο Μπέρντς, τρίποντο από τον Τιόντερ Μπέρντς που βγήκε του Μιχάλη Κακιούση που δεν ζήσε time out. Ο Μπέρντς έβαλε ένα μεγάλο τρίποντο. Ο Αποέλ ξανά την ευκαιρία ακόμη και να περάσει προς να βάλει τρίποντο. Καρλ. Τον πιέζει ο Πασχαλής. Καρλ πηγαίνει μέχρι τέλους και σκοράρει για την ισοφάριση.
74 όλα. Αποέλ στην επίθεση για να περάσει για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ. Είναι η πρώτη οργανωμένη επίθεση του Αποέλ με το σκορ στη ισοπαλία. Καρλ. 1-52 για το τέλος. Θα πάρει το φάουλ ο Καρλ και θα σκοράρει. Καλάθι φάουλ από τον Καρλ και έχουμε το πέμπτο φάουλ είτε από τον Κρουμπάλη είτε από τον Τόμα. Από τον Κρουμπάλη πρέπει να είναι. Ναι. Στυλιανού για τρεις μέσα. Καλάθι τριών πόντων από τον Νίκο Στυλιανού, ο οποίος δείχνει την κλάση του σε αυτή τη φάση. Μπέρντς. Έχει γίνει το switch, του φεύγει μπάλα. Κρατάει ζωντανή ο κεραυνός την μπάλα, όμως ο Μίσουλα. Ο Στυλιανού για τρεις, δεύτερο μεγάλο τρίποντο από τον Νίκο Στυλιανού. Απίστευτο σου από τον Νίκο, από πολύ μακριά. Πάνω σε άμυνα, στο τέλος του χρόνου, μεγάλο σου. Στις γωνίες, Κιλαράς και Γιαννάρας. Μπάλα πάει στον Καρλ. Ο Κόνιεβις προσπαθεί να του δώσει screen. Ο Καρλ πάει στο καλάθι, από κάτω θα στοχίζει επιθετικό rebound από Ελ Σκοράρι. Τι ποτό, ισοφαρίζει το παιχνίδι με 1,9 για το τέλος. Επιθετικό rebound ο Τιποντό. Το καλύτερο δυνατό σημείο είναι απίστευτο. Από Ελ εκεί που είχε 0 επιθετικά rebound στο πρώτο ημίχρονο. Η μπάλα πάει κάτω στο καλάθι. Τόμας στο τέλος για την νίκη. Σκοράρι. Μπάζερ Πίτερ για τον κεραυνό. Βέβαια θα δούμε αν μετράει το καλάθι. Προς το παρόν πανηγυρίζουν οι του κεραυνού. Θα το δει εννοείται το replay ο Ηλίας Κουνελές. Αλλά αυτή τη στιγμή ο κεραυνός έχει βάλει καλάθι στη λήξη. Θα δούμε εδώ ξανά. Εδώ είναι η φάση που λίγο έλειψε. Κοιτάξτε και το κόκκινο φως γύρω από. Αν μπορεί. Ναι, εντάξει. Πρέπει να βλέπουμε να κολλήσει το χέρι, η μπάλα να μείνει σταθερή εικόνα στα χέρια του Τόμας. Αλλά οι διαιτητές έχοντας το δει στο replay αρκετές φορές είπαν ότι δεν μετράει. Αφού προηγήθηκε το καλάθι από τον Καρλπ και στη συνέχεια το άστοχο σιούτ του Τόμας. Καρλπ, καλάθι φάουλ. Το φάουλ έκανε ο Πασχαλή στο πέμπτο φάουλ του Πασχαλή και ο Έρβιν Καρλπ παίρνει πάνω του την ομάδα στην παράταση. Και αν θα ψάξει ένα γρήγορο καλάθι. Με τον Μπέρντς θα τα καταφέρει, θα μειώσει στους τρεις. Ο Αποέλ επαναφέρει, ο Κόνιεβιτς του γίνεται φάουλ. Μία στις δύο υπέκτες του Αποέλ. Σωστά. Λοιπόν, ο κεραυνός για την ισοφάνιση για την νίκη. Ο Μπέρντς περνάει, πάει προς το καλάθι, θα στοχίσει το επιθετικό ριμπάντο. Μίσουλα για την νίκη, για το προβάδισμα βάζει μπροστά τον κεραυνό. Τρίποντο από τον Μίσουλα, 94-95. Ένα φοβερό τρίποντο από τον Μίσουλα, βάζει μπροστά τον κεραυνό. Ο Αποέλ με τον Καρλ, ο οποίος ελευθερώνεται, πάει στο καλάθι για να βάλει την νίκη για τον Αποέλ, θα στοχίσει. Μεγάλη νίκη για τον κεραυνό στο τέλος. Με τον Έρβιν Καρλπ να έχει την ευκαιρία να πάρει την νίκη για τον Αποέλ, αλλά να μην τα καταφέρνει. Τι φινάλε στο παιχνίδι, φίλες και φίλοι. 95-94 νίκη για τον κεραυνό απέναντι στον Αποέλ. Απίστευτη εξέλιξη, απίστευτο το τέλος. Εκεί που ο Αποέλ είχε το πάνω χέρι και είχε προβάδισμα δύο κατοχών, ο κεραυνός με τον Μίσουλα να πετυχαίνει ένα απίστευτο τρίποντο στα 5 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, έβαλε μπροστά τον κεραυνό με ένα και στη συνέχεια ο Αποέλ έτρεξε, είχε την ευκαιρία ο Καρλπ. Θα μπορούσε κάλλιστα ο Καρλπ να έβαζε το καλάθι. Είχε καλή οπτική στο καλάθι. Εκεί που έβαλε τόσα καλάθια με την επαφή στο τέλος δεν τα κατάφερε.